και στις σχέσεις, τις κοινωνικές, για να μαθαίνει μυστικά από τις γερμανικές διοικήσεις. Είναι γυναίκα η οποία έχει επαφές με τον Άγγελο Έμπερτ, τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, με την Ιωάννα Τσάτσου, με τον Αλέξανδρο Πάλι τον πρεσβευτή, με τον Αβέροφ, με τον Δαμασκηνό. Από αυτές τις σχέσεις όλες μπορεί και μαθαίνει και μπορεί και προστατεύει ανθρώπους. Δημιουργεί ένα άλλο κέντρο αντιστασιακό προς αυτή την κατεύθυνση στον Άγιο Ιερόθεο, που είναι ένα μοναστήρι στην περιοχή των Μεγάρων, και από εκεί προσπαθεί. Περιθάλπει ανθρώπους οι οποίοι διώκονται, καταδιώκονται, και τους προωθεί κυρίως προς το βουνό όπου υπάρχει το Αντάρτικο. Σημειωτέων ότι η Λέλα Καραγιάννη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με καμία απολύτως πολιτική οργάνωση, με καμία πολύ περισσότερο κομματική οργάνωση. Το κόμμα της, η παράταξή της, λέγεται Ελλάδα. Η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Αθήνα είναι κατάσταση θανάτου. Μικρός λαός και πολεμά, δίχως σπαθιά και βόλια, για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι. Κάτω από τη γλώσσα του κρατεί τα όχι και τα ζήτω, κι αν κάνει πως τα τραγουδί, αραγίζουν τα γεθάρια. Και παράλληλα, έχουμε την εποχή όπου τα σπίτια χάσκουνε δίχως παράθυρα, σαν κρανία ξεδοντιασμένα. Οι κορίτσια ζητιανεύουν δείχνοντας τα στήθια τις πηγές τους. Μιλώ για τις ξυπόλυτες τις πάνες που σέρνονται στα χαλάσματα, για τις φλεγόμενες πόλεις. Τα σοριασμένα κουφάρια στους δρόμους, για τις ατέλειωτες νύχτες όταν το φως λιγοστεύει τα ξημερώματα, για τα φορτωμένα καμιόνια και τον βηματισμό στις υγρές πλάκες. Μιλώ για τα προάβλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελοθανάτων. Βέβαια, άλλος μιλεί, εγώ απρός εκμεταλλεύομαι το λόγο αυτού του άλλου. Έρχεται η εποχή του τέλους. Μέσα από αυτήν την δραστηριότητά της, σιγά σιγά έχει σφίξει γύρω της ο κλειός. Έχει καταφέρει και έχει στείλει μηνύματα στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής για τα σημεία όπου οι Γερμανοί είχαν τις μεγάλες τους αποθήκες καυσίμων στην περιοχή του Τατοίου, και προειδοποιεί τα παιδιά της. Απόψε θα ανέβουμε στην ταράτσα. Γιατί, μητέρα? Για να δείτε από εκεί τι έχει να γίνει. Ανέβηκαν στην ταράτσα της Λίμνου 1 και σε λίγο έφτασαν τα βομβαρδιστικά από τη Μεσόγειο και κυριολεκτικώς ισοπαίδωσαν την περιοχή όπου βρίσκονται αυτά τα απαραίτητα για την δράση των Γερμανών ειδικά, και εκείνοι ελίσαξαν να μάθουν πώς ήταν δυνατόν να περιέλθει στο στρατηγείο αυτή η είδηση. Ήταν δυνατόν με αυτόν τον τρόπο. Σε κάποια φάση έχει εξουθενωθεί σωματικά. Έχει καρδιακές αρρυθμίες και υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να μπει στον Ερυθρό Σταυρό.